Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα η Δέλτα Τηλεόραση έχει την τιμή και τη χαρά να φιλοξενείται στο γραφείο του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών του κ. Χρήστου Σπίρτζη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε εδώ στο γραφείο σας. Ένας μήνας ο οποίος ξεκινάει με έντονη πολιτική διεργασία. Από ό,τι βλέπουμε αυτές τις μέρες, πρόκειται να ψηφιστούν και στη Βουλή το πακέτο των θετικών μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Είχαμε σήμερα ουσιαστικά φήμες που ουσιαστικά μιλούν για υπαναχώρηση του ποταμιού από τη στάση του και τη θέση του για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μια δημοσκόπηση την οποία φιλοξένησε η εφημερίδα Το Έθνος δείχνει η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ να μειώνεται. Όλο αυτό το κλίμα μυρίζει εκλογές και αν η κυβέρνηση πού ακριβώς πρέπει να στοχεύσει για να αλλάξει το κλίμα, αν αυτό αλλάζει. Θεωρώ ότι το κλίμα δεν έχει κανένα λόγο να αλλάξει. Είμαστε λίγους μήνες μετά την έξοδο της χώρας από τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Πρέπει να περάσει κάποιος καιρός για να το αισθανθεί ο πολίτης, να το αισθανθεί και το πολιτικό σύστημα. Γιατί μέχρι τον Αύγουστο είμαστε σε μια συνεχή διαπραγμάτευση με τους θεσμούς από το τι θα νομοθετήσουμε μέχρι το τι θετικά μπορεί να γίνουν στη χώρα μας. Και συνήθως αυτό που γινόταν δεν ήταν θετικό με τις πιέσεις που υπήρχαν τα τελευταία χρόνια. Άρα ένα τα μέτρα που θα θεραπεύσουν οι κοινωνικές αδικίες του παρελθόντος και έχει εξαγγείλει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ψηφίζοντα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επιτέλους εφαρμόζεται μία πολιτική που υπεύθυνη όσο μπορούμε και όσο μας αφήνεται χώρο το δημοσιονομικό ζήτημα έρχεται να αποκαταστήσει αδικίες πολλών ετών και προχωράμε σε αυτό που έχει επίσης εξαγγελθεί στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, στη δίκαιη ανάπτυξη, σε μια σειρά από δράσεις που θα κάνουν τον ελληνικό λαό να σταθεί στα δικά του πόδια, να μην ξαναζήσει αυτά που υποχρεώθηκε να ζήσει την τελευταία δεκαετία επί της ουσίας. Τώρα, για τις εκλογές, γελάω. Όλα αυτά τα χρόνια από τις πρώτες εκλογές του Γενάρη του 2015, το Σεπτέμβρη του 2015 επίσης, αναδείμηνο κάποιοι ονειρεύονται ότι θα έχουμε εκλογές, ότι θα παραιτηθεί η κυβέρνηση. Έχουν ζητήσει τουλάχιστον 5 με 6 φορές την παραίτηση όλων των υπουργών που έχουν υπηρετήσει στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, θα έπρεπε να έχουν βαρεθεί. Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος. Και θα τον πετύχουμε όπως πετύχαμε και τα άλλα στοιχήματα που έχουμε βάλει. Όποιες και αν είναι οι βλέψεις ή τα όνειρα που κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση και όσοι συμπλέουν μαζί της. Μιλήσατε πριν για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Νομίζω μεγάλο μέρος αυτό θα αποτελέσουν και οι επενδύσεις, είτε οι άμεσες ξένες επενδύσεις, είτε οι επενδύσεις που γίνονται στο εσωτερικό της χώρας. Πριν μερικές μέρες, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στην Αλεξανδρούπολη διεξήχθη ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο το οποίο διοργάνωσε ο Οργανισμός Λιμένος της Αλεξανδρούπολης μαζί με τη ΓΕΟΣΕ. Καταρχάς, για να τελειώσουμε με το τυπικό μέρος, γιατί έγινε μια σχετική συζήτηση και υπήρξε μια παραφιλολογία πριν πάμε στην ουσία. Με την παρουσίαση εκεί, που το όνομά σας μπήκε στο πρόγραμμα, μετά βγήκε. Μάλιστα, οι δάσκαλοι των σχολών οδήγησης, είχαν έρθει εκεί για να σας συναντήσουν, για να διαμαρτυρηθούν και τελικά. Γιατί να διαμαρτυρηθούν? Δεν σας βρήκαν. Νομίζω θα το δούμε αργότερα αυτό. Τι συνέβη τελικά? Και δεν ήσασταν εκεί. Δεν υπήρχε στο πρόγραμμα να έρθω. Υπήρχαν υποχρεώσεις στο εξωτερικό και μία μέρα μετά που επέστρεψα δεν μπορούσα να ανέβω στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν πολύ μεγάλες υποχρεώσεις. Γιατί στον τύπο γράφτηκε ότι ίσως συνομπάρεται το συνέδριο και νομίζω ότι αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Όχι, για όνομα του Θεού. Ωραία. Δεν συνομπάρεται ούτε το συνέδριο ούτε η Θράκη, ειδικά η Θράκη.
και σε δράσεις που δεν έχουν να κάνουν το συνέδριο. Έτσι, οποιαδήποτε πρόσκληση έχει γίνει από φορέα είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης είτε συλλογικούς φορείς, πόσο μάλλον οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης με τη ΓΕΟΣΕ, που είναι μια κρίσιμη συνεργασία που πρέπει να ολοκληρωθεί. Δες τον πάρετε από μένα τουλάχιστον. Ωραία. Για να περάσουμε στην ουσία, μιας και κυρίως αυτό ενδιαφέρει τους πολίτες της Τράκης να ενημερωθούν από πρώτο χέρι. Ο κύριος Χίζας, ο πρόεδρος της ΓΕΟΣΕ, Ο διευθύνων σύμβουλος, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση πως πρόκειται ή μάλλον μελετάται και σχεδιάζεται να γίνει ένα εμπορευματικό κέντρο πλησίων του λιμένος της Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού περίπου στα 150 εκατομμύρια, αλλά δήλωσε πως υπήρχαν κάποιες γκρίζες ζώνες οι οποίες ελπίζει να ξεπεραστούν με την συνεργασία όλα και ποιες είναι αυτές. Και το στρατηγικό σχέδιο που έχουμε για τα εμπορευματικά κέντρα της χώρας είχαν σαν πρώτη προτεραιότητα το εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου, που αποτελούσε και δέσμευση της χώρας μας σε σχέση με την χρηματοδότηση που είχαμε λάβει για να ολοκληρωθεί το έργο του Διαμετακομιστικού Κέντρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ολοκληρώθηκε αυτό το έργο, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για το εμπορευματικό κέντρο, ακολουθεί ο διαγωνισμός για τον πάροχο στο Διαμετακομιστικό Κέντρο. Επομένως, το κεντρικό εμπορευματικό κέντρο της χώρας στο λιμάνι του Πειραιά, στο Θριάσιο, σε λίγους μήνες θα είναι έτοιμο στοιχειωδώς να λειτουργεί και να αρχίσει η κατασκευή των κτίριων, των αποθηκών και των εγκαταστάσεων που θα φιλοξενήσουν μεταπητικές δράσεις, γιατί, αν θέλετε την άποψή μου, δεν φτιάχνουμε υποδομές στα λιμάνια της χώρας και στις μεταφορές για να γίνουμε οι μεταφορείς της Ευρώπης. Φτιάχνουμε υποδομές για να μπορούμε να στηρίξουμε την εγκατάσταση ή τη δημιουργία παραγωγικών δομών, να υπηρετήσουμε τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, να έχει τις υποδομές εκείνες που πρέπει να έχει για να διευκολύνεται η μετακίνηση των εμπορευμάτων πολύ πιο εύκολα και πιο ανταγωνιστικά από ό,τι στο παρελθόν. Επομένως, στη συνέχεια είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το εμπορευματικό κέντρο Θεσσαλονίκης, στο στρατόπεδο Γκόνου, και ακολουθούν τα εμπορευματικά κέντρα στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στο λιμάνι της Καβάλας, στο Βόλο και στη Λάρισα, γιατί υπάρχει και ενδοχώρα με τα αγροτικά προϊόντα που πρέπει να καλυφθεί. Πόσο όρημα θεωρείτε ότι είναι αυτά τα σχέδια, όσον αφορά τις Καβάλας και τις Αλεξανδρούπολες που μας ενδιαφέρουν για την περιοχή μας? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει λιμάνι που να μην πρέπει να συνδεθεί με το σιδηρόδρομο και να μην έχει εμπορευματικό κέντρο, και δεν γίνεται αυτό να υλοποιηθεί χωρίς να έχουμε μια σύγχρονη σιδηροδρομική γραμμή που να συνδέει τα λιμάνια και με ασφάλεια και με μεγάλη ταχύτητα. Όπως έχετε παρακολουθήσει, εμείς δεν λειτουργούμε αποσπασματικά. Υπάρχει ένα ολιστικό σχέδιο για τις συνδυασμένες μεταφορές της χώρας. Τους πρώτους μήνες του 2019 θα υπάρχει και ένα σχέδιο για την επόμενη 15ετία, 20ετία, που δεν θα είναι πλέον στην διάθεση ή το σχεδιασμό κάθε υπουργού να το ακολουθεί για να εξυπηρετεί συγκεκριμένες περιοχές ή συγκεκριμένα συμφέροντα. Άρα θα έχουμε ένα συγκεκριμένο εθνικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα υπηρετούμε σαν χώρα για την υλοποίησή του. Άρα είναι αρκετά όρημα τα θέματα, και για να προχωρήσουν πρέπει να προχωρήσουμε και τη συμφωνία με τη Βουλγαρία για το μεγάλο εμπορικό αλλά και γεωπολιτικό έργο υποδομής, που είναι η σιδηροδρομική σύνδεση των λιμανιών της Βορείου Ελλάδας. Σιδηροδρομική Εγνατία. Δηλαδή. Σιδηροδρομική Εγνατία με τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Ταυτόχρονα να γίνουν οι απαραίτητες συνδέσεις στην υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή και τα εμπορευματικά κέντρα. Άρα, αν με ρωτάτε για να κάνουμε ένα εμπορευματικό κέντρο στην Αλεξανδρούπολη, ναι, είναι σχετικά εύκολο να γίνει. Αλλά για να έχουμε ολοκληρωμένες υποδομές πρέπει να γίνει και η νέα σιδηροδρομική γραμμή,
από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Καβάλα, μέχρι τους Τοξότες για την ακρίβεια, και να εξυγχρονιστεί η υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή από τους Τοξότες μέχρι την Αλεξανδρούπολη και από εκεί μέχρι το Ορμένιο. Σε πολλά τμήματα από αυτή τη γραμμή έχουν ξεκινήσει έργα εξυγχρονισμού, σε άλλα έχουν ξεκινήσει μελέτες για την ορίμανση, έχουν ενταχθεί και έχει βρεθεί χρηματοδότηση και μένει η υλοποίηση της μεγάλης συμφωνίας με μια κοινή εταιρεία που θα κάνει η Ελλάδα με τη Βουλγαρία και ίσως και με τη Ρουμανία στη συνέχεια για την υλοποίηση του... Μπορούμε να δώσουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα, γιατί ήδη ακούγεται κάποια κριτική στον τύπο ότι έχει καθυστερήσει σε σχέση με την εξαγγελία η οποία είχε γίνει το Νοέμβρη. Υπάρχει πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, και από την Ελλάδα και από τη Βουλγαρία. Πρέπει να ολοκληρωθούν αυτές οι διεργασίες. Έχουμε βάλει χρονοδιάγραμμα και με την πλευρά της Βουλγαρίας μέσα στον Ιανουάριο να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα τμήματα εκείνα της συμφωνίας που θα δώσουν ως αποτέλεσμα την ίδρυση της κοινής εταιρείας. Τι έχει καθυστερήσει? Έχει καθυστερήσει μια κατάσταση που υπήρχε στο σιδηρόδρομο της Βορείου Ελλάδας από το 1910, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο περίπου, με μια στρεβλή χάραξη για τις ανάγκες που έχουμε σήμερα. Με ένα τμήμα του σιδηροδρόμου να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, με καμία σύνδεση με το λιμάνι της Καβάλας, με καμία σύνδεση με το λιμάνι ή με ελλιπείς συνδέσεις με την Αλεξανδρούπολη, με μια σιδηροδρομική γραμμή προς Βουλγαρία, η οποία επίσης έχει προδιαγραφές που δεν μας τιμούν, δεν είναι ηλεκτροδοτούμενοι, δεν είναι διπλοί, και το ίδιο με τη σύνδεση με Κωνσταντινούπολη, που και εκεί πρέπει να γίνουν έργα υποδομών που να επιτρέπουν τη γρήγορη, ασφαλή μετακίνηση και των πολιτών των δύο χωρών, αλλά και των προϊόντων. Άρα, σε τι εννοείται έχουμε καθυστερήσει? Αυτό που δεν έχει γίνει έναν αιώνα περίπου. Και που γεννήθηκε και ως ιδέα από αυτή την κυβέρνηση. Όμως θέλω να μείνω, μιας και υπογράφηκε, ξέρετε, η αρχική συμφωνία της ύπαρξης αυτού του έργου. Υπογράφηκε από τους στη συνάντηση της Καβάλας. Ήταν ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας και ο δικός μας Πρωθυπουργός, που οραματίστηκε και όλη αυτή το έργο, μεγάλο έργο υποδομής. Στη συνέχεια έχουν γίνει διεργασίες με διεθνείς οργανισμούς, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Παγκόσμια Τράπεζα. Ως προς τη χρηματοδότησή του και αν θα μπει στο πακέτο. Την ορίμανση και τη χρηματοδότηση. Έγινε συνάντηση στις Βρυξέλλες πάλι των δύο πρωθυπουργών με τον πρόεδρο Γιούνκερ. Ο πρόεδρος Γιούνκερ δήλωσε τη στήριξη του για την υλοποίηση αυτού του έργου και επέκτηνε την συμφωνία για να μετέχει και η Ρουμανία. Άρα, επομένως, ποια είναι η καθυστέρηση? Έτσι, αυτά δεν γίνονται με μαγικό ραβδί. Ωραία. Όσον αφορά τώρα, επειδή μιλήσατε και αναφερόμαστε στο σιδηρόδρομο. Είναι όμως ένα στοίχημα για τη Θράκη, ξέρετε, να φύγει από την λογική που υπήρχε ως τώρα. Και σε εθνικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν ανέβαινε ένας υπουργός ή ο πρωθυπουργός του Θράκη, έλεγε από την αρχή της Ελλάδας, για την Αλεξανδρούπολη ή τη Θράκη, ή από την Εσχατιά της Ελλάδας, και αυτό είναι μια λογική, όχι μόνο μια φρασιολογία, που πρέπει να ανατραπεί. Η Θράκη και η Βόρεια Ελλάδα πρέπει να είναι η αρχή της ενδοχώρας των Βαλκανίων, πρέπει να μην είναι η Εσχατιά της Ελλάδας και της Ευρώπης, πρέπει να έχουμε κάθε τους οδικούς άξονες με την ενδοχώρα μας, που είναι τα Βαλκάνια, πρέπει να έχουμε κάθε τους σιδηροδρομικούς άξονες, πρέπει να έχουμε απολύξεις στα λιμάνια και στους μεγάλους οδικούς άξονες που έχουν γίνει. Αυτά δεν έχει σχεδιάσει μέχρι τώρα κανείς, γιατί είχαν επενδύσει και πολιτικά αλλά και στρατηγικά στο να είναι η Θράκη, η Βόρεια Ελλάδα, η Εσχατιά της Ευρώπης και της χώρας. Και εκεί έγινε και η διαφωνία, η ουσιαστική, αν θέλετε, διαφωνία που υπάρχει με την συμφωνία με τη Φύρο.
μία που το θίξατε πριν. Δεν θέλουν κάποιοι να υπάρχουν συνδέσεις κάθετη στη Θράκη με τη Βουλγαρία. Πόσα χρόνια έπρεπε να περάσουν για να υλοποιηθεί ο κάθετος άξονας Αλεξανδρούπολη Ρουμενή? Πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια για να γίνει ο κάθετος άξονας στη Ροδόπη και πόσα για να ξεκινήσει ο κάθετος άξονας στην Ξάνθη. Όσον αφορά τον κάθετο άξονα της Ροδόπη, υπάρχει μια κριτική σε σχέση με το γεγονός ότι δεν επιτρέπονται μεγάλα οχήματα, δηλαδή πάνω από 9 θέσεις. Δεν επιτρέπεται από την. Σκέφτεστε να το αλλάξετε αυτό, ή. Το έχουμε θέσει αυτό το ζήτημα στην βουλγαρική πλευρά. Το βλέπουν με καλή πρόθεση. Πρέπει όμως να υλοποιήσει και η Βουλγαρία το αντίστοιχο οδικό άξονα από τη δική της πλευρά. Είναι θέμα προδιαγραφών, δεν είναι θέμα πολιτικής διάθεσης και είναι και θέμα ασφάλειας. Άρα αυτή τη στιγμή παλεύουμε για να μπορούν να μετακινηθούν, έστω και με τις προδιαγραφές που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο από την πλευρά της Βουλγαρίας, τουριστικά λεωφορεία. Και μόλις μπορέσουν και γίνει να υλοποιήσουν ένα αντίστοιχο έργο υποδομής, να μεταφέρονται και να μπορούν να οδεύσουν και βαριά οχήματα, όπως είναι οι Νταλίκες ή οι άλλοι. Έτσι, αλλά οι δεκαετίες που πέρασαν για να υλοποιηθούν αυτά τα έργα μας δείχνουν κάτι. Μας δείχνουν και τι μέλημα είχαν για την περιοχή οι προηγούμενες κυβερνήσεις και την πολιτική τους να μην γίνουν αυτοί οι άξονες, για να καρπώνονται κάποιοι, αν θέλετε, ποντάροντας στην εθνική συνείδηση και στο εθνικό αίσθημα που υπάρχει στους Έλληνες και στην περιοχή, πολιτικά ωφέλη. Πάντως, εγώ θα ήθελα να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτό το ενδιαφέρον συνέδριο του Σαββάτου, καθώς εκεί διαφάνηκε ουσιαστικά και μια διαφορετική άποψη που ίσως έχει ο ΟΣΕ με το σχέση με το ΤΑΙΠΕΔ, για την αξιοποίηση των λιμανιών. Αυτό πιστεύετε μπορεί να είναι ένα τροχοπέδι στην εξέλιξη της? Όχι, δεν νομίζω. Με το ΤΑΙΠΕΔ, κοιτάξτε, το ΤΑΙΠΕΔ είχε μάθει από αυτούς που έφτιαξαν το ΤΑΙΠΕΔ και το στελέχωσαν, είχε μάθει να δίνει τη χώρα στους θεσμούς και να επιβάλλονται μετά οι όποιες λύσεις, οι όποιες προτάσεις ήθελε για τη χώρα. Αυτό σταμάτησε τον Αύγουστο. Επομένως, και στο λιμάνι του Βόλου και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, στο λιμάνι του Βόλου έχει βγει και δικαστική απόφαση. Ένα μεγάλο μέρος της έκτασης του λιμανιού ανήκει στην περιουσία του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Επομένως, δεν μπορεί, όπως παραχωρήθηκε το λιμάνι του Πειραιά, να παραχωρηθεί όλο το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ή του Βόλου χωρίς να προστατευτεί αυτή η περιουσία. Δεν νομίζω ότι θα είχε οποιοδήποτε πρόβλημα η ΓΕΑ ΟΣΕ ή ο ΟΣΕ να βρεθεί ένας άλλος χώρος προκειμένου να γίνει, να υλοποιηθεί το εμπορευματικό κέντρο που πρέπει να γίνει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και να προχωρήσουμε σε λύσεις όπως πρέπει να κάνουμε παντού για την υλοποίηση αυτών των υποδομών. Το δεύτερο είναι ότι ψηφίζεται μία άλλη λογική παραχωρήσεων και όχι παίρνουμε μία υποδομή όπως είναι ένα λιμάνι σαν την Αλεξανδρούπολη και το δίνουμε όλο έτσι όπως είναι, αλλά η επιμέρους παραχώρηση είτε υπηρεσιών είτε συγκεκριμένων τμήματων και λειτουργιών του λιμανιού. Αυτό διευκολύνει πάρα πολύ και τις εμπορευματικές μεταφορές και τις επιβατικές μεταφορές και τη λειτουργία του λιμανιού, γιατί ένα λιμάνι, μία μεγάλη τέτοια υποδομή έρχεται να θεραπεύσει και άλλου είδους λειτουργίες που είναι κοινωνικές, που δεν ενδιαφέρουν, αν θέλετε, τον ιδιώτη για να τις αναπτύξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άρα ήταν πολύ χρήσιμο το συνέδριο για να ακουστούν όλα αυτά, να ολοκληρωθούν οι σκέψεις και οι προτάσεις και του Οργανισμού Λιμένα και της ΓΕΟΣΕ, για να βρεθεί μια οριστική λύση και να προχωρήσουμε και στη υλοποίηση. Το πιστεύετε σύντομα θα καταλήξει? Ναι, δεν νομίζω ότι είτε ο Οργανισμός Λιμένα, είτε η ΓΕΟΣΕ, είτε οποιοδήποτε άλλος δημόσιος φορέας δεν θα βαδίσει πάνω σε αυτή τη λογική που σας ανέπτυξα πριν. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ας περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Σπίτζη. Να περάσουμε τώρα, αν μου επιτρέπετε, και σε μια άλλη ενδιαφέρουσα κόντρα, η οποία αναπτύχθηκε και απασχόλησε την τοπική επικαιρότητα και την περιοχή του Εύρου. Και μιλάω για την κόντρα που ξέσπασε μεταξύ του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Γιώργου Καΐσα, και του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, του κύριου Πέτροβη, σχετικά με τα αναχώματα. Και κατά πόσο είναι έτοιμο ο Εύρος να αντιμετωπίσει τις πλημμύρες που κάτι σαν κακό έθιμο κάθε χρόνο έχουμε και έχουμε να τους αντιμετωπίσουμε. Ουσιαστικά, αυτό που ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την περιφέρεια έχει να κάνει με το ότι είναι προσχηματική η δήλωση του κ. Πέτροβιτς ότι άργησε το Υπουργείο να απαντήσει στο δικό του αίτημα, έτσι ώστε δεν κατάφερε να προετοιμαστεί ως προς τα αναχώματα. Και μάλιστα, κάτι πιο σημαντικό από αυτό, ο Γιώργος Καΐσας τον κατηγορεί ότι επίτηδες άργησε να στείλει το σχετικό αίτημα για να μπορέσει αργότερα να κάνει με απευθείας ανάθεση τις εργασίες που επιτρέπονται και όχι με ανοιχτό διαγωνισμό. Ποια η θέση του Υπουργείου, και μάλλον να μας ξεκαθαρίσετε ποια η αλήθεια, αν όντως άργησε η περιφέρεια να στείλει το αίτημα ή αργήσατε εσείς να απαντήσετε. Να σας το πω πάρα πολύ καθαρά. Στον Εύρο κάποιοι κλαίνε όταν δεν πλημμυρίζει. Στον Εύρο δεν κλαίνε όταν πλημμυρίζει κάποιοι. Και αυτή η συνήθεια που λέτε εσείς δίνει, συμμετεπάγεται πολλά εκατομμύρια, πολλά δεκάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο, που πολλές φορές είναι προφορικές εντολές τις ώρες πλημμύρας. Αυτό έχω ζήσει από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη χρονιά που υπηρετώ στο Υπουργείο, να σπάνε αναχώματα, να ξαναφτιάχνουν την επόμενη περίοδο και να δαπανούνται κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια για τέτοιου είδους δράσεις, που θα μπορούσαν να διατεθούν σε άλλα έργα υποδομής στο νομό, που τα έχει ανάγκη ο νομός. Αυτό που έχουμε κάνει είναι, έχουμε προχωρήσει μια συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας, για να αναλάβει ο ελληνικός στρατός με το Υπουργείο Υποδομών τη μελέτη και την υλοποίηση συγκεκριμένων αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή, αλλά και την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών όποτε υπάρχει ανάγκη. Γνωρίζετε και εσείς και εμείς τις ιδιαιτερότητες που έχει ο Εύρος και στο επίπεδο του πώς αντιμετωπίζουμε ένα συγκεκριμένο αντιπλημμυρικό έργο, τι πρέπει πρόσθετο από τα υπόλοιπα αντιπλημμυρικά έργα να έχει και στο σχεδιασμό και στην υλοποίησή του. Υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες που μας δεσμεύουν. Και υπάρχει και ένας σχεδιασμός από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Άρα, πιστεύω ότι αυτό θα είναι μια αξιοπρεπέστατη λύση. Άρα θα πρέπει να ξανασχεδιαστεί ένα πρόγραμμα σχετικά με τους κινδύνους πλημμύρας από εδώ και πέρα. Ναι, και πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν και νέα αντιπλημμυρικά έργα. Όπως πιστεύω ότι δεν πρέπει να δίνονται 20-25 εκατομμύρια το χρόνο για να δαπανούνται έτσι όπως δαπανούνται όλες αυτές τις δεκαετίες και να κλαίνε κάποιοι όταν δεν πλημμυρίζει για να μην δαπανούνται. Όπως επίσης πιστεύω ότι είναι ένας ορθολογικός τρόπος διαχείρισης όλο αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον Εύρο συγκεκριμένα. Και μιας και μιλάμε για πλημμύρες, συνειρμικά όλους πάει στο μυαλό μας μια ολογή είδους θεομηνία, η οποία τον περασμένο Σεπτέμβρη κατέστρεψε ουσιαστικά το νησί του Εύρου, τη Σαμοθράκη. Ήσασταν εκεί από την πρώτη μέρα μαζί σχεδόν με όλο τα συναρμόδια υπουργεία ή εκπροσώπους τέλος πάντων της πολιτικής προστασίας. Πέρασε πολύς καιρός από εκεί. Πολλά από εκείνη τη μέρα, πολλά γραφτήκανε, πολλά γίνανε, πολλά χρήματα πέσανε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Όμως ακόμη και σήμερα το δικό δίκτυο της Σαμοθράκης δεν έχει ολοκληρωθεί. Ευθύνες πρέπει να υπάρχουν. Πού καταλογίζονται αυτές και πώς μπορεί το Υπουργείο να πιέσει. Οι πολιτικές ευθύνες καταλογίζονται από αυτόν που κρίνει ποιος πρέπει να είναι δήμαρχος, περιφερειάρχης, κυβέρνηση, δηλαδή ο ελληνικός λαός.
αρκεί να είναι και ενήμερος για το τι γίνεται. Επομένως, εμείς οφείλαμε να βγάλουμε αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Συγκεκριμένος φορέας και συγκεκριμένη περίπτωση στην περιφέρεια έπρεπε να συνδράμει το νησί. Εσείς είπατε ότι δεν έχουν γίνει. Αυτό που εκκρεμεί είναι από την ενημέρωση που έχω η δική μας δέσμευση που ήταν για ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων των υποδομών της Σαμοθράκης σε σχέση με την αντιπλημμυρική προστασία, όχι για το οδικό δίκτυο και τα επιμέρους έργα που έπρεπε ήδη να έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό που δεσμευτήκαμε εκκρεμεί μια προγραμματική σύμβαση για την ολιστική αντιμετώπιση της αντιπλημμυρικής προστασίας μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και της Εγνατίας Οδού Ανώνυμης Εταιρείας. Αυτό τον επόμενο καιρό θα είναι έτοιμο. Πότε πιστεύετε, μπορείτε να δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα ότι θα... Πιστεύω ότι η Εγνατία έχει πάρει την εντολή, άρα Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα είναι έτοιμο για να προχωρήσει. Δεν έχει να κάνει όμως τίποτα με αυτό που ρωτήσατε. Εκεί υπάρχουν τα χρήματα από την πρώτη στιγμή. Από το πρώτο καιρό που έγινε οι θεομηνίες, έχουν δοθεί, έπρεπε να έχουν προχωρήσει και να ολοκληρώνονται αυτά τα έργα. Είναι όμως καλό να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα, γιατί κάποιες περιφέρειες έχουν μια δική τους προσέγγιση στο που δίνουν προτεραιότητα και που όχι. Στο τι ευθύνες αναλαμβάνουν και τι δεν αναλαμβάνουν, ενώ όφυλα να τις αναλάβουν. Και δυστυχώς, συγκεκριμένη περιφέρεια έχουμε κάποιες δράσεις που δεν δείχνουν ότι είναι ομοειδής, αν θέλετε, η δράση και η αντιμετώπιση πολλών πραγμάτων. Έτσι το ζήσαμε πρόσφατα και με την γέφυρα που κατέρευσε στην Καβάλα και λίγο πριν με τη γέφυρα που κατέρευσε στον Ίασμο και από πολλά άλλα. Μάλιστα. Μιας και αναφέρατε την Εγνατία Οδό, δεν θα μπορούσα να μην ρωτήσω τι μελιγενέστε με τα διόδια. Από 1η-1η-19 τι θα συμβεί με τους μόνιμους κατοίκους, αν θα περάσουμε στα αναλογικά διόδια, τι σχεδιάζει το Υπουργείο. Το Υπουργείο αυτά που σχεδίασε και δεσμεύτηκε και η κυβέρνηση τα υλοποιεί. Άρα, όσο η Εγνατία ήταν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου και όχι του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο το κληρονομήσαμε και αυτό από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, την παραχώρηση της Εγνατίας με τον συγκεκριμένο τρόπο, που κατά τη γνώμη μου είναι ένας τρόπος που δεν είναι μόνο αντικοινωνικός, δεν βγαίνει και τεχνοκρατικά. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ρωτήσετε τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και όσους σχεδίασαν να παραχωρηθεί η Εγνατία με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τις προηγούμενες κυβερνήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό που εμείς δεσμευτήκαμε είναι ότι θα υπάρχει κοινωνική πολιτική και υπήρξε, το αποδείξαμε και μάλιστα όταν βγήκαν οι υπουργικές αποφάσεις κάποιοι έλεγαν από τη Θράκη μέχρι την Ήπειρο ότι αυτά τα κάναμε για επικοινωνιακούς λόγους. Από ό,τι φάνηκε δεν τα κάναμε για επικοινωνιακούς λόγους. Ίσχυσε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα η απαλλαγή των κατοίκων για τις μετακινήσεις τις ενδονομαρχιακές εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας. Από αυτό το ΤΑΙΠΕΔ, από ό,τι έχω ενημερωθεί, έχει κρατήσει από την κοινωνική πολιτική που είχαμε εφαρμόσει τις μετακινήσεις, δωρεάν μετακινήσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Κάτι είναι και αυτό και για τους ανέργους και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έστω, καλό θα ήταν από όλους τους φορείς της Τράκης και με τη δική μας βοήθεια να περιληφθεί στο μοντέλο της Εγνατίας η διατήρηση των μετακινήσεων για τους ευρύτες, τους κατοίκους της Ροδόπης και της Ξάνθης και από την άλλη πλευρά για τη Θεσπρωτεία, την Καστοριά και τη Φλόρινα, οι απαλλαγές που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Αυτό όμως πρέπει να το συζητήσουμε με το ΤΑΙΠΕΔ. Εμείς δεσμευτήκαμε ότι θα έχουμε ξεκινήσει και θα ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για τα ηλεκτρονικά αναλογικά διόδια για να έχουμε ένα δίκαιο σύστημα τιμολόγησης. Είμαστε στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, άρα η δική μας δέσμευση υλοποιείται και πιστεύω ότι σε λίγους μήνες, όπως έχουμε το χρονοδιάγραμμα, θα αρχίσει και η υλοποίηση του συστήματος αυτό, το οποίο θα μας δώσει πάρα πολλές δυνατότητες και για τη χώρα μας, αλλά και για την διευκόλυνση
αν θέλετε, των εμπορευματικών και των επιβατικών μεταφορών και με τη Βουλγαρία και με τις άλλες γειτονικές χώρες στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά με το νέο τρόπο εξετάσεων για τα διπλώματα και επανεχόμενη και στο ερώτημά σας γιατί διαμαρτύρονται οι εξεταστές, μάλλον οι σχολές οδήγησης. Στη συνέντευξή σας στην εκπομπή στο Open το Σαββατοκύριακο νομίζω ξεκαθαρίσατε και είπατε πως θα, για τον νέο τρόπο και με τη χρήση της τεχνολογίας που θα γίνονται οι εξετάσεις για το νέο δίπλωμα. Όχι μόνο, δίπλωμα. Και με πολλές αλλαγές που θεωρείτε πως αυτό θα βοηθήσει περαιτέρω και στη διαφάνεια, γιατί νομίζω σταθήκατε στο γεγονός, η φράση σας ήταν δεν γίνεται να ζητάμε από έναν άνθρωπο, νέο άνθρωπο χρήματα. Στην πρώτη επαφή που έχουν οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας, τα παιδιά μας δηλαδή, με το ελληνικό δημόσιο, κάποιοι τους ζητάνε από 250 έως 500 ευρώ για να πάρουν την άδεια οδήγησης. Αυτό είναι πλέον χόμπι για αυτούς. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε τις συνέπειες μετά. Ξέρετε ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ, σχεδόν έχουν μηδενιστεί τα θανατηφόρα ατυχήματα στους εθνικούς δρόμους μετά τις υποδομές που έγιναν με την ολοκλήρωσή τους. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο αριθμό ατυχημάτων στους περιφερειακούς δρόμους και μέσα στον αστικό ιστό. Εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν με την ποιότητα των οδηγών. Υπάρχει πρόβλημα με την οδική παιδεία που έχουμε και σε αυτήν την κατεύθυνση θέλουμε να βαθύσουμε. Μία από τις δράσεις που έχουμε είναι η αλλαγή του τρόπου έκδοσης αδειών οδήγησης προκειμένου να μην αναπαράγονται τα φαινόμενα που ξέρουν όλοι οι πολίτες σε όλη τη χώρα ότι έχουν. Απορώ με τους δασκάλους των σχολών οδηγών, γιατί το κεντρικό αίτημα που υπάρχει όπως έχει διατυπωθεί από τα συλλογικά τους όργανα είναι να μην τους βγάλουμε έξω από το αυτοκίνητο την ώρα της εξέτασης. Και πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί είναι το μόνο ή το κύριο, αν θέλετε, αίτημα που έχουν σε σχέση με το σχέδιο νόμου που στείλαμε στην Βουλή. Τι κάνετε? Εσείς τι λέτε? Εγώ λέω ότι αυτά που έχει βρει μέχρι τώρα η αστυνομία, δύο συγκεκριμένα κυκλώματα ή άλλα, αν θέλετε, άλλα γεγονότα από το παρελθόν, δείχνουν ότι για να μπορέσουν να χρηματιστούν εξεταστές, αυτό δεν γίνεται από τους εξεταζόμενους, γίνεται μέσω των σχολών οδηγών. Επομένως, θα ήταν απόλυτα θεμητό για όποιον θέλει να ασκεί το επάγγελμα αυτό και να θέλει να εξορθολογιστεί ο χώρος, να βρούμε τέτοιες διαδικασίες που δεν θα έρχεται σε επαφή, αν μη τι άλλο, ο δάσκαλος με τον εξεταστή. Να γίνεται η κλήρωση τελευταία στιγμή ποιος δάσκαλος θα είναι ένα εξεταζόμενο ή να μην το γνωρίζει κανείς, να είναι εκτός του χώρου που γίνεται η εξέταση ο δάσκαλος από τη σχολή οδηγών, να προσπαθήσουμε σαν κοινωνία να μειώσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Δεν είναι πολύ περίεργο που είναι το κύριο αίτημα των εκπροσώπων των δασκάλων των σχολών οδηγών αυτό? Είναι να απορρεί κανείς. Συνεχίζοντας, νομίζω. Έχω μια απορία, τους έχω ρωτήσει πάρα πολύ καιρό και δεν έχω πάρει μια σοβαρή απάντηση. Ποιες είναι οι απαντήσεις, οι ενδεικτικές? Τι λένε οι ασφαλιστικές, ποιος θα είναι στη θέση του συνοδηγού, ο εξεταστής θα είναι, προφανώς. Τι εξεταστή θα έχουμε, τους ρωτάω εγώ, γιατί δεν έχει γίνει μια αντίστοιχη τέτοια τοποθέτηση από την πλευρά τους. Σήμερα υπάρχουν εξεταστές για βαριά οχήματα, παραδείγματος χάρη, που δεν έχουν την αντίστοιχη άδεια οδήγηση για αυτήν την κατηγορία οχημάτων που εξετάζουν. Άρα θεωρείτε ότι προφανώς έχει παραπλανηθεί ο κλάδος και έτσι όπως εκφράζεται συλλογικά? Όχι. Πιστεύω ότι ο κλάδος δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και δεν θέλει να την αναλάβει την ευθύνη του εξορθολογισμού μιας πολύ στρεβλής κατάστασης δεκαετιών, γιατί κάποιοι πιθανά να ξεβολεύονται, κάποιοι να σταματούν να έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με κάποιους άλλους.
Θεωρώ ότι είναι λόγοι που είναι έξω από τη δική μας λογική, σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Και από τη λογική της κοινωνίας. Νομίζω, κύριε Υπουργέ, τελειώνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, θα ήταν ατόπιμα να σας ρωτήσω, παρότι ίσως να μην είναι θέμα της τοπικής μας επικαιρότητας, αλλά μια τέτοια τραγωδία, σαν και αυτή στο μάτι, δεν θα μπορούσε να μην δεν έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Νομίζω αυτές τις μέρες υπογράψατε, συγγνώμη, κάποιες υπουργικές αποφάσεις σε σχέση με το ότι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα για την περιοχή. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον να αναφερθείτε και να κάνετε ένα σχόλιο και για τους τηλεθεατές μας. Πέρασε μια τροπολογία που επιτέλους δίνει μια λύση σε μία από τις περιοχές της χώρας που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή σε μια περιοχή που έχει ένα χωροτοξικό και πολυδομικό χάος, προκειμένου να μην περιμένουμε την ολοκλήρωση ενός πολυδομικού σχεδίου ή την εφαρμογή του, για να μπορέσουν να επισκευάσουν ή να κατασκευάσουν οι συμπολίτες μας τα σπίτια τους και τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημίες ή που έχουν καεί. Είχαμε μια στενή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Καθορίστηκαν οι βασικοί οδικοί άξονες που πρέπει να διαπλατηθούν. Καθορίστηκαν όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούμε να έχουμε γρήγορες διαδικασίες, ώστε να μην επισκευαστούν ή ανακατασκευαστούν κτίρια σε ρέματα ή στο να απαγορεύουν να έχουμε προσβάσεις προς το θαλάσσιο μέτωπο. Και μετά την ψήφιση της τροπολογίας υπογράφηκε η υπουργική απόφαση που ορίζει τις διαδικασίες είτε για την έκδοση των οικοδομικών αδειών για την ανακατασκευή των κτηρίων, είτε για την έκδοση των αδειών για την επισκευή των κτηρίων. Και πιστεύω ότι πάρα πολύ γρήγορα θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα σπίτια και τα κτίρια στο Μάτι και στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς όμως να βάζουμε εμπόδια στο άμεσο μέλλον, για να γίνουν τα έργα υποδομής, το ειδικό χωροταξικό σχέδιο που πρέπει να γίνει και να υλοποιηθεί, χωρίς να αναπαράγουμε, αν θέλετε, τη στρέβλωση που κλείνουμε μέσα. Και πιστεύω ότι σε αυτή τη λογική πρέπει να κινηθούν και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στις περιοχές. Γιατί υπάρχουν και άλλου είδους, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μάτια, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά, ακόμη και στον Εύρο. Στον Εύρο δεν υπάρχει. Βεβαίως, στην περιοχή της Μάκρης, το Δικέλλον. Στην Ξάνθη. Θα προχωρήσετε σε αυτοψίες στο Υπουργείο, σε κατεδαφίσεις εκεί που χρειάζεται στην περιοχή. Το αρμόδιο Υπουργείο δεν είναι το Υπουργείο Υποδομών, έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά είναι μια συνολικότερη κυβερνητική επιλογή αυτή, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγήκε μπροστά. Βεβαίως. Αλλά υπάρχουν πάντα οι αρμοδιότητες των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης που κάποια στιγμή πρέπει να αναλάβουν. Δεν γίνεται να παρεμβαίνουν τα Υπουργεία όταν έχουμε τέτοιου είδους καταστροφές και να θρυνούμε θύματα, είτε αυτά είναι στην Ηλία με τις πυρκαγιές πριν μια δεκαετία, είτε στις πλημμύρες, είτε σε περιπτώσεις τραγικές όπως είναι στο Μάτι. Πρέπει να προλάβουμε τέτοιου είδους καταστροφές με το να διασφαλίσουμε στους συμπολίτες μας και πολυδομημένη γη και υποδομές που πρέπει να γίνουν για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Άρα πρέπει να οριμάσουν και να υλοποιηθούν τα αντιπλημμυρικά έργα, οι οροθετήσεις των ρημάτων. Είναι κάτι που οι Δήμοι το απέφευγαν για δεκαετίες, γιατί δεν ήθελαν να έρθουν σε ρήξη, σε σύγκρουση με συμπολίτες μας. Πώς πιέσει η κεντρική πολιτική σχήνη, πώς θα πιέσει η κεντρική κυβέρνηση για να προχωρήσουν σε αυτά? Μα είχαν την αρμοδιότητα για δεκαετίες και δεν, με άλοθη ότι δεν υπήρχαν πόροι. Δηλαδή υπήρχαν πόροι για να γίνουν πλατείες ή έργα βιτρίνας, αλλά δεν υπήρχαν πόροι για να οριοθετηθεί επιτέλους ένα ρέμα και να μην πνίγεται ο κόσμος, να μην καταστρέφει την περιουσία του. Με την ψήφιση του Κλεισθένη, αυτή η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στις περιφέρειες. Επομένως, οι περιφέρειες που δεν έχουν και την άμεση, αν θέλετε, επαφή με τον πολίτη, με τη γειτονιά, οφείλουν επιτέλους να προχωρήσουν αυτό το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των έργων. Έχουν και πόρους,
Έχουν μάλιστα κάποιες περιφέρειες πολύ περισσότερους πόρους ακόμη και από τα Υπουργεία. Πρέπει να αφήσουν τα έργα για τα θεάματα και να κάνουν και έργα ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με την αντιπλημμυρική προστασία. Δεν είναι, ξέρετε, έτσι επικοινωνιακού τύπου να πας και να βγεις φωτογραφία σε ένα κλειστό αγωγό ή σε ένα ρέμα που το ανοίγεις, ούτε είναι ευχάριστο να πας και να γκρεμίζεις οτιδήποτε, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να δοθούν λύσεις και στην αντιπλημμυρική προστασία και στην δίωδο προς τη θάλασσα και στους δρόμους που πρέπει να έχουν το επαρκές πλάτος για να μην έχουμε επανάληψη τέτοιων απίστευτων καταστάσεων για αυτή που ζήσαμε στο Μάτι. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ και για τη φιλοξενία και για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μέχρι αργά μαζί μας. Καλό σας βράδυ.